στόχο την προστασία των δημοτών, απομακρύνονται οι 11 πυλώνες φωτισμού στην πλατεία Ελευθερίας, οι οποίοι παρουσίασαν πρόβλημα στατικότητας. Σήμερα το πρωί, στις 5 τα ξημερώματα, ξεκίνησε η διαδικασία της απομάκρυσης των 11 πυλώνων φωτισμού που υπήρχαν στην πλατεία Ελευθερίας τα τελευταία 25 χρόνια. Μετά και από την τεχνική έκθεση που είχαμε από τους μηχανικούς για τη στατική τους επάρκεια. Αυτό δεν μας άφησε περιθώρια αντίδρασης, έπρεπε άμεσα να απομακρυνθούν για την ασφάλεια των δημοτών, που είναι και μια προτεραιότητα για μας. Με τη βούλα της αρχαιολογίας ξεκίνησαν από τις 6 το πρωί οι σχετικές εργασίες απομάκρυνσης των πυλώνων φωτισμού, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιώργου Σισαμάκη. Έτσι σήμερα λοιπόν, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και με τον εργολάβο, έγινε η απομάκρυνσή τους. Φαίνεται ότι η υποδοχή από τον κόσμο ήταν θετική ως προς το κομμάτι της αισθητικής, αυτό όμως δεν θέλω να πω εγώ. Η λογική ήταν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δημοτών αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται σήμερα στο εργοτάξιο, μιας και οι εργασίες που γίνονται έχουν αρκετές δονήσεις και ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα εάν παρέμεναν κατά τη διάρκεια των εργασιών εκεί. Μετά από 25 και πλέον χρόνια, οι πυλώνες φωτισμού στην πλατεία Ελευθερίας απομακρύνονται με την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να επεξεργάζονται πρόταση για τα νέα φωτιστικά σώματα. Για να γίνει μια πρόταση που σε συνεργασία με την Εφορία Νεωτέρων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταλήξουμε σε μια νέα πρόταση, σύγχρονη πρόταση με τις λογικές, με τις σύγχρονες λογικές αρχιτεκτονικής δημόσιων χώρων σε μια πιο minimal ουσιαστικά προσέγγιση. Δεν θέλουμε τα σώματα τα φωτιστικά να είναι αυτά που θα χαρακτηρίζουν την πλατεία αλλά να ενσωματώνονται και στη φιλοσοφία της πλατείας σίγουρα αλλά και στην αρχιτεκτονική της πόλης. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών εξοραϊσμού της πλατείας Ελευθερίας εξέφρασε ο κ. Σισαμάκης, ο οποίος δήλωσε ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα παραδοθεί η πλατεία Ελευθερίας. Τρέχουμε τώρα για την παράδοση της πλατείας Καζαντζάκη, που είναι ο μέσος επόμενος στόχος, δηλαδή ενδεχομένως μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας να έχει παραδοθεί και η πλατεία Καζαντζάκη και προχωράμε στην συνολική εκτέλεση του έργου, η οποία δεν θέλουμε να ξεπεράσει το τέλος του έτους. Με την κεντρική πλατεία Ελευθερίας να παραδίδεται τέλος Νοεμβρίου.